τη ζωή μου σημασία. Αν είναι αυτό αληθινό, τότε το ψέμα που αρχίζει να με φυλάς. Να είσαι εδώ, μη σταματάς να μου λες σ' αγαπώ. Ζω όταν βλέπω το πρωί, αχ, στα μάτια σου λες κι είναι μόνο το φιλί κι η ανάσα σου. Πώς ερωτά μου φως με εσύ απ' αυτή τη συνάντηση. Τόσα μυστήρια που είχα εγώ στη ψυχή. Λοιπόν, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, πρεμιέρα σήμερα με ένα υπέροχο νεανικό σχήμα και θέλω να μου πεις, Παναγιώτη, πώς αισθάνεσαι? Σε 10 λεπτά βγαίνω. Και ήρθα πολύ άνετος και είπα, δεν έχω καθόλου άγχος, σιγά, δεν είναι πρώτη φορά που το κάνουμε και μια χαρά θα πάμε. Και όσο ακούω τη μουσική έξω και το πρόγραμμά μου να πλησιάζει να ξεκινήσει, δυσκολεύουν τα πράγματα. Πάντα. Πάντα, έτσι. Πάντα, ναι. Λοιπόν, Παναγιώτη, έχουμε τουλάχιστον μια φοβερή επιτυχία από εσένα που ακούμε εδώ και 1,5 χρόνο, δεν είναι? Και θέλω να μου πεις τελικά τα ζωγραφικά, τι κάνεις, πού βρίσκεσαι? Είμαι πολύ χαρούμενος, ειδικά την τελευταία περίοδο, γιατί έχει μπει στο το νερό σταυλάκι για τη νέα μου δισκογραφική δουλειά, η οποία ήδη ετοιμάζεται, ήδη γράφω τις φωνές. Το στούντιο έχει φτάσει σε αυτό το σημείο της παραγωγής. Ετοιμάζω μια δουλειά εξ ολοκλήρου φτιαγμένη από τον Αλέξη Σέρκο σε στίχους και μουσική. Μια πιο λαϊκή δουλειά από την πρώτη, όπου σε κάνα 20ήμερο περίπου θα έχετε τα πρώτα της δείγματα στο ραδιόφωνο. Πιστεύεις ότι η λαϊκή μουσική έχει μεγαλύτερη πέραση από την pop ή τα άλλα είδη μουσικής εδώ στην Ελλάδα? Να σου πω κάτι. Ανεξάρτητα από το αν έχει ή όχι μεγαλύτερη πέραση, δεν είναι ο γνώμονας ο δικός μου για αυτό που θα κάνω. Η απόδειξη, η περίτρανη είναι ότι η πρώτη μου δουλειά ήταν λίγο δύσπεπτη. Δηλαδή βγήκαμε ένα λίγο πιο δύσκολο κομμάτι που είχα τη χαρά να μου το χαρίσει ο Λάκης Παπαδόπουλος. Απλά θέλησα στη δεύτερη μου δισκογραφική δουλειά, ανεξάρτητα από πωλήσεις ή προοπτικές που έχει το λαϊκό τραγούδι, να ολοκληρώσω την όποια εικόνα έχω δημιουργήσει, βάζοντας και αυτή μου την πτυχή του λαϊκού τραγουδιού, που πάντα το υπηρετούσα και πάντα έκανα λαϊκά προγράμματα στα μαγαζιά που εμφανιζόμουν. Είσαι νέος καλλιτέχνης και θέλω να μου πεις αν σε ενδιαφέρει μια συμμετοχή σου σε ένα διαγωνισμό, π.χ. Eurovision, γιατί κακά τα ψέματα άρχισε να ψήνεται αυτή η κατάσταση. Εντάξει, έγινε μια μόδα. Έγινε μια μόδα που έφτασε και στο αποκορύφωμά της όταν πήραμε το πρώτο βραβείο. Νομίζω ότι είναι σε μια κάμψη πάλι, θα ξανανεύει. Δεν έχω, ξέρεις, τη συγκεκριμένη φιλοδοξία να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στη Eurovision. Αν ποτέ μου προτινόταν, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και θα το κοιτούσα. Τώρα είναι ένα θέμα που απλά δεν υπάρχει για μένα. Πιστεύεις ότι η μουσική ή μάλλον η διασκέδαση έχει αλλάξει τώρα, ειδικά γιατί βλέπουμε στα αυτά τα μαγαζιά τα οποία δουλεύεις και εσύ αυτή τη στιγμή ότι διασκεδάζει περισσότερο νέος κόσμος παρά μεγάλης ηλικίας όπως ήταν παλαιότερα? Πάντα η νεολαία ήταν αυτή που επιζητούσε τη διασκέδαση πιο πολύ, νομίζω. Της νεολαίας το εμαυράζει. Ναι, νομίζω ότι το live όμως έχει πολύ περισσότερη πέραση εδώ, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη. Γιατί αν πάρουμε να ρυθμίσουμε τα clubs τα οποία υπάρχουν και τα live τα οποία υπάρχουν, νομίζω ότι υπερτερούν τα live. Κατά πολύ. Ναι, εγώ το έχω σκεφτεί αυτό που λες. Κοίταξε, η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που κατακλείζεται από φοιτητές κυρίως. Οπότε όλος αυτός ο πληθυσμός των φοιτητών κάπου πρέπει να βγει να διασκεδάσει. Επομένως, είναι και μια πολύ όμορφη πόλη, μια πόλη που σε εμπνέει να διασκεδάσεις. Σου ξυπνά τα ένστικτα αυτά. Επομένως, εντάξει, λογικό να βλέπουμε νέες όμορφες πατέρες. Πολύ ερωτική κατά τους άλλους για σένα? Για μένα, μια πόλη στην οποία με μια εβδομάδα μόλις, δεν έχω προλάβει να σηκώσω κεφάλι, πρόβες έκανα. Θα σας πω σε λίγο. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Ρόδον. Να περάσουμε έναν όμορφο χειμώνα και μια όμορφη βραδιά. Πάμε! Θέλω να μάθω για πόνο όταν σε πονού. Θέλω να μάθω για χρόνο όταν σε ξεχνού. Θέλω να μάθω για μισού.